Οι περισσότεροι κήρυκες αυτό που κάνουν όταν προετοιμάζονται να κηρύξουν για κάθε Κυριακή πρωί, αυτό που κάνουν είναι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουν μια θεολογική σκέψη, μια θεολογική ιδέα και λένε εντάξει θέλω να κηρύξω πάνω σε αυτό. Οπότε πάνε στη βίβλο και βρίσκουν κείμενα και εδάφια που υποστηρίζουν αυτή την ιδέα και έτσι προετοιμάζουν το μάθημά τους και το κηρύττουν την Κυριακή. Και μετά την επόμενη εβδομάδα ξανά το ίδιο. Έχουν μια ιδέα πάνω στην οποία θέλουν να κηρύξουν, βρίσκουν τα κατάλληλα εδάφια και το κηρύττουν την Κυριακή. Και αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό, όλοι το κάνουμε αυτό μερικές φορές, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνο αν το κάνουμε αυτό συνέχεια. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχουμε ένα κακό δάσκαλο. Έναν απαράδεκτο δάσκαλο ο οποίος δεν γνωρίζει σωστή θεολογία και δεν γνωρίζει καλά τη βίβλο. Μπορεί ακόμα να έχει κάποιο προσωπικό σχέδιο το οποίο προσπαθεί να προωθήσει. Οπότε, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχουμε έναν διδάσκαλο που επιλέγει εδάφια που θέλει ο ίδιος να κηρύξει, αγνοώντας το γενικό πλαίσιο του κειμένου και προσπαθεί να σας κάνει να πιστέψετε αυτά που ο ίδιος θέλει να πιστέψετε. Και ας μην το διδάσκει η βίβλος. Και υπάρχουν πολλοί κήρυκες που το κάνουν αυτό. Και θα κατασταθούν γι' αυτό. Τώρα, υπάρχουν πολλοί καλοί δάσκαλοι που γνωρίζουν τις γραφές, γνωρίζουν τη βίβλο και διδάσκουν την αλήθεια κάθε Κυριακή. Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι αν απλά επιλέγεις εσύ το τι θέλεις να κηρύξεις κάθε Κυριακή, μπορείς να αποφύγεις κάποια θέματα που μπορεί να ενοχλήσουν ή να θυμώσουν κόσμο ή να διαιρέσουν κόσμο. Ή μπορεί αυτοί οι κήρυκες να μην το κάνουν αυτό επίτηδες. Δεν είναι ότι προσπαθούν επίτηδες να αποφύγουν κάποια πράγματα, αλλά μπορεί να τους ξεφύγει κάτι. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διδαχτούν, αλλά δεν θα διδαχτούν ποτέ, επειδή οι ίδιοι συνεχώς επιλέγουν τι θέλουν να διδάξουν. Οπότε, κατά την δική μου άποψη, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τουλάχιστον, ο καλύτερος τρόπος του να διδάσκεις κάθε Κυριακή είναι να πάρεις ένα βιβλίο της γραφής και να προχωράς στίχο-στίχο. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα όσα έχει να πει ο Θεός, είτε σου αρέσουν είτε όχι. Και να διδάξεις ολόκληρη τη βουλή του Θεού. Και όταν τελειώσεις το συγκεκριμένο βιβλίο, ξεκινάς άλλο βιβλίο και το διδάσκεις στίχο-στίχο. Και έτσι, πριν 3 χρόνια, εντάξει, λίγο λιγότερο από 3 χρόνια, ξεκινήσαμε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και το μελετάμε στίχο-στίχο. Και σήμερα θα είναι, το τσέκαρα στο ίντερνετ για να σιγουρευτώ, σήμερα θα είναι το 124ο και τελευταίο κήρυγμα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Σήμερα θα τελειώσουμε το βιβλίο. Οπότε κατά Λουκά κεφάλαιο 24, ξεκινώντας στο στίχο 50, και ο Χριστός τους έφερε έξω μιλώντας τους μαθητές μέχρι τη Βιθανία και σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά τους ευλόγησε και ενώ τους ευλογούσε αποχωρίστηκε από αυτούς και ανυψωνόταν προς τον ουρανό και αυτοί αφού τον προσκύνησαν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και βρίσκονταν διαρκώς μέσα στο ιερό, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό. Αμήν. Το κατά Λουκά Ευαγγέλιο ξεκίνησε δείχνοντάς μας πολλούς ευσεβείς ανθρώπους, όπως τον Ζαχαρία, την Ελισάβετ, τη Μαρία, το γέροντα τον Σιμεών, την Άννα, οι οποίοι περίμεναν για τη σωτηρία του Θεού. Περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία. Και το Ευαγγέλιο τελειώνει με το Μεσσία να έχει έρθει και να έχει πραγματοποιήσει αυτή τη σωτηρία για το λαό του. Ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Ιησούς είναι αιώνιος, υπάρχει από πάντα. Και κατέβηκε από τον ουρανό, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει να είναι τέλειος αντικαταστάτης των ανθρώπων. Έζησε μια αναμάρτητη ζωή ώστε η τέλεια δικαιοσύνη του να λογαριαστεί σε μας, μετά πέθανε πάνω στο σταυρό ώστε οι αμαρτίες μας να λογαριαστούν σε Αυτόν και αναστήθηκε από τους νεκρούς αποδεικνύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού.
αποδεικνύοντας πως όλα όσα είπε ήταν αλήθεια. Και τώρα στο τέλος επιστρέφει στον ουρανό, εκεί από όπου ήρθε. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια, από τα τέσσερα Ευαγγέλια, μόνο ο Λουκάς αναφέρει την ανάληψη. Την ανάληψη του Ιησού στον ουρανό. Φυσικά αυτό δεν είναι το μόνο μέρος που αναφέρεται η ανάληψη του Ιησού, και η Διαθήκη αναφέρει την ανάληψη του συνεχώς, αλλά από τα τέσσερα Ευαγγέλια αυτό είναι το μόνο μέρος που αναφέρεται. Ο Λουκάς το αναφέρει εδώ πέρα σε ένα μόνο στίχο και μετά το ξανααναφέρει στο επόμενο του βιβλίο, στις Πράξεις των Αποστόλων. Στις Πράξεις κεφάλαιο 1 μας λέει πως ο Ιησούς παρέμεινε στη γη για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του και εμφανίστηκε σε πολλούς ανθρώπους αποδεικνύοντας ότι ήταν ζωντανός, και μετά αναλήφθηκε στον ουρανό. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε τον Ιησού να μιλάει στους μαθητές Του, τα τελευταία λόγια του Ιησού στο Ευαγγέλιο. Έδωσε στους μαθητές Του μία αποστολή να κηρύξουν μετάνοια και άφεση αμαρτιών στο όνομά Του σε όλα τα έθνη. Και μετά τους είπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ για την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος. Οπότε τώρα ας κοιτάξουμε τους τέσσερις εναπομείνοντες στίχους. Στο στίχο 50 λέει «και τους έφερε έξω μέχρι τη Βιθανία». Τη Βιθανία την ξέρουμε αρκετά καλά. Ποιος ζούσε στη Βιθανία? Η Μαρία, η Μάρθα και ο Λάζαρος ζούσαν στη Βιθανία, η οποία ήταν 3 χιλιόμετρα περίπου έξω από την Ιερουσαλήμ. Ήταν πολύ κοντά. Και αυτό ήταν το μέρος της ανάληψης, το μέρος όπου ο Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς. Και εδώ πέρα αμέσως οι άνθρωποι θα πούνε «Α, υπάρχει μια αντίφαση μέσα στη βίβλο». Επειδή στις Πράξεις κεφάλαιο 1 λέει ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε από το βουνό των Ελαίων. Α, οπότε σου λένε «Είδατε, η βίβλος αντιφάσκει». Πρώτον, αμφιβάλλω ότι ο Λουκάς θα ήταν τόσο χαζός ώστε να τελειώσει το πρώτο του βιβλίο λέγοντας ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε από ένα συγκεκριμένο μέρος, και μετά να ξεκινήσει το δεύτερο του βιβλίο λέγοντας ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε από διαφορετικό μέρος. Όχι, δεν αντιφάσχει. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι πάνω σε ένα λόφο, και μετά υπάρχει ένας άλλος λόφος ή ένα άλλο βουνό, το βουνό των Ελαίων, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Και από την άλλη πλευρά, η Ιερουσαλήμ ήταν από τη μία πλευρά, μετά έχει το βουνό των Ελαίων, και από την άλλη πλευρά του βουνού των Ελαίων, στους πρόποδες, είναι η Βιθανία. Οπότε έχουμε το βουνό των Ελαίων και κάτω στις πρόποδες είναι η Βιθανία, και εκεί είναι το μέρος που αναλήφθηκε ο Ιησούς. Δεν υπάρχει αντίφαση. Ωραία. Λοιπόν, ο Ιησούς τους έχει φέρει έξω, εννοεί μάλλον έξω από την Ιερουσαλήμ, στη Βιθανία, ή τουλάχιστον εκεί κοντά στη Βιθανία, και λέει «και σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά, τους ευλόγησε». Το τελευταίο πράγμα που κάνει ο Ιησούς στη γη είναι το να ευλογήσει τους μαθητές του. Σηκώνει ψηλά τα χέρια του, τα χέρια του που έχουν σημάδια από καρφιά, και τους ευλογεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είπε, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η ευλογία. Μπορεί να ήταν κάτι όπως στους Αριθμούς κεφάλαιο 6. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει, ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη, ίσως κάτι τέτοιο. Φεύγει, αλλά δεν φεύγει θυμωμένος. Δεν φεύγει επιτιμώντας τους. Δεν φεύγει αναστατωμένος, επειδή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του υπήρχαν φορές που νευρίασε και θύμωσε. «Αχ, ο λιγόπιστη! Πόσο ακόμη να σας υποφέρω!» Και άλλες φορές όπως «γιατί αμφιβάλλετε με αυτά που σας λέω! Δεν γνωρίζετε τις γραφές!» Αλλά εδώ δεν έχει τίποτα τέτοιο. Δεν λέει τίποτα τέτοιο. Φεύγει με αγάπη. Φεύγει με χαρά, με συμπόνια και ευλογεί το λαό του. Οπότε στίχος 51 ο Λουκάς μας λέει «και ενώ καθώς τους ευλογούσε αποχωρίστηκε από αυτούς και ανυψωνόταν προς τον ουρανό». Αυτός ήταν ο ένας στίχος μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια που αναφέρει την ανάληψη. Στο βιβλίο των Πράξεων και κεφάλαιο 1 μας λέει πως αναλήφθηκε στον ουρανό ενώπιόν τους μέχρι που ένα σύννεφο τον πήρε από τα μάτια τους. Και όταν ο Ιησούς αναλήφθηκε, όλοι οι μαθητές του τον παρακολουθούσαν και ήταν έκπληκτοι καθώς τον βλέπανε να πετάει στον αέρα. Και εμφανίστηκαν δύο άγγελοι και τους είπαν, μάλλον έρχονται δίπλα τους και τους λένε «Τι κοιτάτε? Εντάξει, δεν είναι και συχνό φαινόμενο να βλέπεις κάποιον να πηγαίνει στον ουρανό?»
Και οι άγγελοι τους λένε: αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε στον ουρανό θα έρθει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει στον ουρανό. Πού πήγε ο Ιησούς? Μας λέει ότι αναλήφθηκε στον ουρανό. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, δεν χρειάζεται να πάτε εκεί, μιλώντας για την επερχόμενη ανάληψή του, ο Ιησούς είπε ότι θα ανέβει εκεί όπου ήταν πρωτύτερα. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ότι θα πάει στον Πατέρα. Οπότε θα πάει εκεί που ήταν πρωτύτερα, μαζί με τον Πατέρα, στον ουρανό. Και μπορεί να μου πείτε, Νίκο, μισό λεπτό. Εσύ μας είπες πριν μερικές εβδομάδες και έδωσες μεγάλη έμφαση στο ότι ο Ιησούς αναστήθηκε σωματικά, ότι είχε ένα πραγματικό σώμα, σωστά? Ναι. Δηλαδή, ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό με το αληθινό πραγματικό του σώμα? Ναι. Μα ο Παράδεισος δεν είναι πνευματικός χώρος? Ναι, είναι. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Το ένδοξο, τέλειο, αναισθημένο σώμα του Ιησού μπορεί και υφίσταται και στους δύο χώρους, και στον φυσικό και στον υπερφυσικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, αλλά ναι, ο Ιησούς είναι στον ουρανό με το σώμα του και κάθεται στο θρόνο του. Όταν έφυγε από τον ουρανό, πριν φύγει από τον ουρανό για να γίνει άνθρωπος, ήταν πνεύμα. Αλλά τώρα επιστρέφει στον ουρανό ως θεάνθρωπος και πάντα θα είναι θεάνθρωπος. Ποτέ πριν δεν είχε κάτσει άνθρωπος πάνω στο θρόνο στον ουρανό, αλλά τώρα είναι εκεί και βασιλεύει το σύμπαν, ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Οπότε ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό. Διάβασα κάτι που είπε ένας θεολόγος, δεν ήξερα αν έπρεπε να το πω, αλλά είναι χαριτωμένο. Αυτός ο θεολόγος είπε: προσέξτε ότι δεν ήρθανε άρματα φωτιάς ή άλογα φωτιάς για να πάρουν τον Ιησού, επειδή ήξερε όμως της επιστροφής. Και τα άκουσα και είπα, εντάξει. Οπότε ο Ιησούς έχει φύγει και έχει αναλυφθεί στον ουρανό. Και οι επόμενοι δύο στίχοι μας λένε ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μαθητών αφού είδαν τον Ιησού να φεύγει. Στίχος 52, το πρώτο πράγμα που λέει: και αυτοί αφού τον προσκύνησαν. Τον προσκύνησαν. Θέλω να έχετε κάτι υπόψη εδώ πέρα. Οι μαθητές εδώ πέρα είναι Ιουδαίοι. Οι μαθητές ήταν Ιουδαίοι. Ξέρουν ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Ξέρουν ότι υπάρχει ο Γιαχβέ, ο Θεός του Ισραήλ και τέλος. Μόνο αυτός πρέπει να προσκυνείται. Κι όμως, ευχαρίστως προσκυνούν τον Ιησού. Έγιναν πολυθεϊστές? Όχι. Ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Ο Ιησούς είναι ο Θεός και αυτό τον προσκυνάνε. Να σας πω κάτι. Στις πράξεις κεφάλαιο 10 είναι ένας άνθρωπος, το λένε Κορνήλιο. Είναι εθνικός και αναζητεί τον πραγματικό Θεό. Και του εμφανίζεται ένας άγγελος, ο οποίος του λέει: πήγαινε βρες τον Σίμωνα Πέτρο και αυτός θα σου δώσει ένα μήνυμα που όταν τα ακούσεις θα σωθείς. Που σημαίνει ότι ο Κορνήλιος δεν είχε σωθεί ακόμα, έπρεπε να ακούσει το Ευαγγέλιο πρώτα. Οπότε καλεί τον Πέτρο και όταν έρχεται ο Πέτρος, ο Κορνήλιος τον βλέπει και πάει και πέφτει στα πόδια του Πέτρου και τον προσκυνάει. Η ίδια λέξη που βρίσκουμε και εδώ πέρα, προσκυνάω. Και όταν ο Σίμωνας Πέτρος το βλέπει αυτό, του λέει: όπα, σταμάτα, σήκω πάνω, εγώ είμαι άνθρωπος, σαν εσένα, μην το κάνεις αυτό. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 22, στο τέλος, ένας ένδοξος άγγελος εμφανίζεται στον Ιωάννη, ο οποίος έγραφε την Αποκάλυψη, και ο Ιωάννης λέει: μόλις τον είδα, έπεσα κάτω και τον προσκύνησα. Η ίδια λέξη, προσκυνάω. Και ο άγγελος του λέει: σταμάτα αυτό που κάνεις, σήκω πάνω, εγώ είμαι απλά ένας δούλος, όπως και εσύ, προσκύνα τον Θεό. Εδώ πέρα οι μαθητές προσκυνούν τον Ιησού. Και δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στα Ευαγγέλια που βλέπουμε ανθρώπους να προσκυνούν τον Ιησού. Και ποτέ ο Ιησούς δεν λέει: όπα, σταματήστε, αυτό είναι μόνο για τον Θεό. Αλλά πάντα το δέχεται. Πάντα. Επειδή είναι Θεός. Οπότε, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι μαθητές είναι να τον προσκυνήσουν. Και είμαστε στο στίχο 52, και αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Φυσικά ο Ιησούς τους είχε πει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ, περιμένοντας την υπόσχεση του Πατέρα, και τον υπακούουν και επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ. Και λέει ότι επέστρεψαν με μεγάλη χαρά. Να σας πω ότι μου κόλλησε περισσότερο στο μυαλό αυτή την εβδομάδα.
θα περιμέναμε ότι αφού ο Ιησούς φεύγει, θα βλέπαμε δάκρυα. Και εντάξει, μπορεί και να υπήρχαν, μπορεί να υπήρχαν δάκρυα. Αλλά θα περιμέναμε από το γεγονός ότι ο Ιησούς φεύγει να λυπόντουσαν. Όταν κάποιος που αγαπάς πραγματικά φεύγει, λυπάσαι, στενεχωριέσαι. Μερικές εβδομάδες πριν την ανάληψη, κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, μπορείτε να διαβάσετε στο κατά Ιωάννη, ο Ιησούς τους λέει ότι πρόκειται να φύγει και αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Ο Ιησούς τους λέει, σας λέω ότι φεύγω και γι' αυτό λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας. Τους έχει ραγίσει καρδιά, επειδή ακούνε ότι ο Ιησούς θα φύγει. Και αυτή είναι η φυσική αντίδραση. Όταν κάποιος που αγαπάς φεύγει, είναι πολύ λυπητερό. Πριν 10 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια τώρα, Σταυρούλα έμενε στις ΗΠΑ και είχε έρθει για το καλοκαίρι, για 3 μήνες, και μετά θα επέστρεφε στην Αμερική. Και μερικές μέρες πριν φύγει, τη ζήτησα να με παντρευτεί και είπε ναι. Και 2 μέρες αργότερα έπρεπε να φύγει, να πάει στην Αμερική. Δεν ήταν καλή ημέρα. Θυμάμαι, την είχα πάει στο αεροδρόμιο και η αδελφή μου η Κατερίνα είχε έρθει μαζί μας, επειδή η Κατερίνα ήθελε να οδηγήσει στο γυρισμό, επειδή δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα ήμουνα. Και θυμάμαι, πήγα τη Σταυρούλα στο αεροδρόμιο, την αραβωνιαστικιά μου στο αεροδρόμιο, και δεν επρόκειτο να την ξαναδώ για μήνες. Μήνες. Ένα χρόνο σχεδόν. Είχε ακόμα ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο για να τελειώσει. Και θυμάμαι που την κράταγα αγκαλιά και εγώ έκλαιγα και η Σταυρούλα έκλαιγε και η αδελφή μου που καθόταν εκεί πέρα στην άκρη δεν ήξερε τι να κάνει και έκλαιγε και αυτή, επειδή κλαίγαμε εμείς. Και θυμάμαι καθώς την κράταγα σκεφτόμουν, δεν θα την αφήσω να φύγει. Εντάξει, το ήξερα ότι έπρεπε να φύγει, αλλά σκεφτόμουν θα την κρατάω αγκαλιά για όσο περισσότερο μπορέσω. Κάποιος θα πρέπει να την πάρει από τα χέρια μου. Και καθόμουν εκεί και την κράταγα και σε κάποια φάση μου λέει πρέπει να φύγω. Και είπα εντάξει και έφυγε. Αυτή δεν ήταν καλή ημέρα. Δεν ήταν όμορφη στιγμή. Αυτή είναι η κανονική αντίδραση. Όταν κάποιος που αγαπάς πραγματικά φεύγει, λυπάσαι. Και οι μαθητές αγαπούσαν τον Ιησού περισσότερο από οτιδήποτε. Όμως έχουν μεγάλη χαρά. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γνωρίζουν που δεν γνωρίζω? Τι είναι αυτό που τους κάνει να χαίρονται? Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ξέρανε ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει. Σωστά, ήξεραν ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει. Οι άγγελοι τους είχαν πει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει και αυτό μπορούσαν να χαίρονται γνωρίζοντας ότι θα ξανάρθει. Εγώ ήξερα ότι η Σταυρούλα θα επιστρέψει, αλλά αυτό δεν με έκανε να χαίρομαι. Γι' αυτό και δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτός ο λόγος. Και το σκεφτόμουν πολύ και νομίζω ο λόγος... Και εντάξει, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους χαίρονται, αλλά σας δώσω έναν σημαντικό λόγο. Νομίζω κατάλαβαν ότι ήταν καλύτερα για τον Ιησού να φύγει. Και θα μου πείτε τι εννοείς καλύτερα. Καλύτερα για ποιον? Για τον Ιησού? Για όλους. Θα είναι καλύτερα και για τον Ιησού και για τους μαθητές του αν ο ίδιος φύγει. Νίκο, τι είναι αυτά που μας λες? Πηγαίνετε παρακαλώ κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14 και ας ξεκινήσουμε στο στίχο 27. Ο Ιησούς λέει: ειρήνη αφήνω σε εσάς, ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζει την καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Ακούσατε ότι εγώ σας είπα πηγαίνω και έρχομαι προς εσάς. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν ότι είπα πηγαίνω προς τον Πατέρα, επειδή ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερός μου. Και να κάνω μια γρήγορη υποσημείωση εδώ πέρα, αυτό είναι ο νούμερο ένα στίχος που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πάνε κατευθείαν εδώ πέρα και λένε, είδατε, ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από τον Ιησού, ο Ιησούς δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ο Πατέρας, άρα δεν είναι Θεός. Αυτή είναι η θέση τους. Αν και το συγκεκριμένο κείμενο δεν έχει τίποτα να κάνει με τη φύση του Πατέρα ή τη φύση του Υιού. Ποιο είναι το γενικό πλαίσιο? Ο Ιησούς πηγαίνει στον Πατέρα. Πού είναι ο Πατέρας? Στον ουρανό. Στο θρόνο του. Ο Ιησούς πού είναι?
εδώ κάτω, στη γη, και ετοιμάζεται να σταυρωθεί. Και εδώ ο Ιησούς τους λέει, θα έπρεπε να χαίρεστε, επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερός μου. Μεγαλύτερος με ποια έννοια? Ως προς τη θέση του σε σχέση με μένα αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας κάθεται πάνω στο θρόνο του, στον ουρανό, με μυριάδες αγγέλους γύρω του που τραγουδούν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ». Ο Ιησούς πού είναι? Είναι εδώ πέρα κάτω, με όλους αυτούς τους άπιστους, περπατάει τους βρώμικους δρόμους του Ισραήλ, με ανθρώπους που θέλουν να τον σκοτώσουν, να τον λιθοβολήσουν, οι οποίοι θα τον σταυρώσουν σε μερικές ώρες. Και λέει στους μαθητές του, θα έπρεπε να χαίρεστε με το γεγονός ότι θα αφήσω όλα αυτά τα πράγματα και θα πάω και θα είμαι με τον πατέρα. Θα είμαι σε καλύτερο μέρος, θα κάθομαι στο θρόνο μου, εκεί που ήμουν πρωτύτερα. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές είναι λυπημένοι, δεν το καταλαβαίνουν. Και τους λέει, η καρδιά σας να μην ταράζεται. Όμως στο τέλος του καταλουκά καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι είναι ο αναστημένος Χριστός, ο Μεσσίας, ο Βασιλιάς, και ότι επιστρέφει στο θρόνο του. Και γι' αυτό χαίρονται. Αγαλιάζουν, ο Βασιλιάς μας θα κάθεται στο θρόνο του και θα κυβερνά το σύμπαν. Η δόξα του Χριστού είναι κάτι που πρέπει να κάνει τους πιστούς να χαίρονται. Σωστά? Και τώρα το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι είναι καλύτερα για τον Ιησού να φύγει από το να μείνει. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Είναι καλύτερα για τον Ιησού, αλλά είναι επίσης καλύτερο για τους μαθητές το να φύγει. Πώς και έτσι? Είστε ήδη στο κατά Ιωάννη, πηγαίνετε παρακαλώ στο κεφάλαιο 16. Και ας ξεκινήσουμε στο στίχο 5. Ο Ιησούς λέει, και τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με απέστειλε. Και κανείς από εσάς δεν με ρωτάει που πηγαίνεις. Αλλά επειδή σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ. Τι? Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ. Επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αλλά αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσάς. Ποιος είναι ο παράκλητος? Το Άγιο Πνεύμα. Τους λέει, αν εγώ δεν αναχωρήσω, δεν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αν όμως αναχωρήσω, θα στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός θα είναι μαζί σας. Από την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και ζει μέσα στους πιστούς. Κοιτάξτε, εκείνο τον καιρό, αν ζούσατε πριν 2.000 χρόνια, αν θέλατε να είστε μαζί με τον Ιησού, θα έπρεπε να τον ακολουθάτε παντού. Αν ήσασταν σε ένα μέρος και ο Ιησούς ήταν σε άλλο μέρος, δεν μπορούσε να το δείτε, μπορούσε να είναι μόνο σε ένα μέρος κάθε φορά. Αλλά από την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι μαζί με όλους τους πιστούς, παντού, συνεχώς, μέσα τους. Και ο Ιησούς τους λέει, αυτό είναι καλύτερο. Αυτό σας συμφέρει. Δεν γίνεται να είστε πιο κοντά από το Θεό να ζει μέσα σας. Στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 28, το τελευταίο κεφάλαιο πριν φύγει ο Ιησούς, τους λέει, κοιτάξτε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Πώς? Μέσω του Πνεύματός του, του Αγίου Πνεύματος. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να πούνε, αχ, μακάρι να ζούσα πριν 2.000 χρόνια να μπορούσα να είχα δει τον Ιησού. Όχι, ο Ιησούς λέει ότι έτσι είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Έχετε το Άγιο Πνεύμα μέσα σας, ζει μέσα σας, είναι σφραγισμένος μέσα σας, σας ενδυναμώνει για να μπορέσετε να ζήσετε μια Άγια ζωή, σας κρατάει για την αιωνιότητα. Αυτά είναι καλά νέα. Αυτά είναι καλά νέα. Και τώρα οι μαθητές το καταλαβαίνουν. Ο Ιησούς τους έχει ανοίξει το νου ώστε να καταλαβαίνουν τις γραφές, τον βλέπουν να ανυψώνεται στον ουρανό, ακούνε για αυτή την απίστευτη υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και έχουν μεγάλη χαρά. Επειδή ξέρουν ότι είναι καλύτερο για τον Ιησού να πάει στον ουρανό, είναι καλύτερο για αυτόν και είναι καλύτερο και για μας. Οπότε, ας κοιτάξουμε το τελευταίο στίχο και να κλείσουμε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πίσω στο κεφάλαιο 24. Θα ξαναδιαβάσω το στίχο 52, επειδή είναι μία πρόταση. Και αυτή, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και βρίσκονταν διαρκώς μέσα στο ιερό, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Θεό. Αμήν. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση ενός πιστού που γνωρίζει ότι ο Χριστός έχει τελειώσει το μεγάλο του έργο της σωτηρίας. Ο Χριστός έχει ανυψωθεί στο δεξί χέρι του Θεού Πατέρα,
της μεγαλοσύνης στα υψηλά και είναι καθισμένος ένδοξος ως βασιλιάς βασιλέων και κύριος κυρίων αυτή την ίδια στιγμή. Οπότε καθώς κλείνουμε το καταλουκά Ευαγγέλιο, ας είμαστε σαν αυτούς τους μαθητές και να συνεχίσουμε να δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που είναι και αυτά που έχει κάνει για μας. Αμήν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.